Τώρα, στις υπερατλαντικές συμμαχικές μας πολιτείες φάγανε λάχανο τον μέντορα του γείτονά μας Προέδρου, τον γέρο, 82χρονο γκουρού της ιδεολογίας τους, ο οποίος ήταν ο θανάσιμος εχθρός, είχε γίνει υποτίθεται του γείτονα Προέδρου μας. Και πώς απάντησαν οι υπερατλαντικές συμμαχικές πολιτείες? Μα φυσικά χτύπησαν την αεροδιαστημική υπηρεσία εγκαταστάσεις της γείτονος χώρας μας. Μία σου και μία μου, έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Θα το πληρώσεις αυτό που έκανες, λοιπόν, τους λένε. Και θα το πληρώσεις πολύ άσχημα. Ξεκινάμε τα τρομοκρατικά χτυπήματα. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν, αλλιώς δεν καταλαβαίνουμε εμείς εδώ. Μα σεισμούς 8-9 ρίχτερ, μα τρομοκρατικά χτυπήματα, πολύ νεκρά. Δεν γίνεται, δεν βάζουμε μυαλό ούτε εμείς ούτε οι γείτονες. Τι τρομερό πράγμα όμως, να μην βάζεις μυαλό. Εμείς όμως είμαστε λίγο καλύτερα πυθύνια πελατάκια τους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι παραγγελίες που γίνονται έχουν και τη μίζα για αυτούς που κάνουν την παραγγελία. Οπότε ανεβαίνει ακόμη περισσότερο το δημόσιο χρέος, αν συνυπολογίσεις και τις μίζες οι οποίες γίνονται επαύλης, σπίτια εδώ και στο εξωτερικό, ρούχα, κοσμήματα, διακοπές και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι δεν θα εξοφληθεί ποτέ το δημόσιο χρέος, γιατί αν εξοφληθεί κάποτε, μετά τι θα γίνει? Δεν θα παραγγέλνουμε άλλα οπλικά συστήματα. Θα γίνει πόλεμος για να καταναλώσουμε όσα οπλικά συστήματα έχουμε, για να μπορέσουμε να ξαναπαραγγείλουμε και άλλα. Το ίδιο έγινε και στο Βιετνάμ και στην Κορέα στα τελειώματα του πολέμου, αφού είχαν κατακρεουργήσει τους ντόπιους και είχαν κατακρεουργηθεί και οι ίδιοι. Τα πετούσαν τα τάγκς, τα καινούρια, όπως τα φέρνανε με τα μεταγωγικά τις υπερατλαντικές συμμαχικές μας πολιτείες. Τα πετούσαν σε γκρεμούς στην Κορέα, στο Βιετνάμ. Φαντάζομαι το ίδιο γίνεται τώρα και στην Ουκρανία και στο Ισραήλ και παντού όπου υπάρχει πόλεμος, δηλαδή σχεδόν παντού. Γιατί πρέπει, αυτά λίγουν κιόλας, δεν μπορεί να είναι, γίνονται και τζούφια από κάποιο σημείο και μετά. Δεν έχουν κάποια ημερομηνία λήξεως, οπότε τα σαβουράνε πουθενά εκεί πέρα, τα σαβουρώνουν κάπου, τα πετάνε κάπου εκεί πέρα. Τα ανατινάζουν ή όχι δεν έχει και τόση σημασία, μπορεί και να τα καίνε κάπου για να παραγγελθούν καινούρια. Και ο κύκλος του εμπορίου καλά κρατεί για όλους.